Ολοκληρώθηκε η απεργία μας, ολοκληρώνεται, γιατί ήδη μας έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοί μας στην περιφέρεια ότι ήδη κάποιες ομάδες κινούνται και θα υπάρχει κίνδυνος βανδαλισμού. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δώσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός εντολή ξεκινήσει στο σιδηρόδρομο και να μην βρούμε ράγες. Για περισσότερο από μία δεκαετία συνεχίζεται ένα μεγάλο πλιάτσικο από κυκλώματα στο δίκτυο του ΟΣΕ. Οι κλοπές σε καλώδια χαλκού, ηλεκτρολογικό και άλλο σιδηροδρομικό υλικό πιθανόν να έχουν στοιχήσει στο δημόσιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, καθυστερώντας τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο το απαρχαιωμένο δίκτυο. Στο σταθμό του Μενιδίου κάναμε ανάταξη στον υποσταθμό. Ολόκληρος υποσταθμός πόση τόνη μετασχηματιστές μέσα, χαλκό και τέτοια. Και το είχαν αφήσει ερείπιο. Είχαν πάρει και τις πόρτες μεταλλικές. Είχαν πάρει, να φανταστείς, μέχρι τα καλώδια που έχουν τους διακόπτες στους εξωτερικούς για τα φώτα. Ένα κουφάρι σκέτο. Είναι 100 μέτρα από το σταθμό του Μενιδίου. Τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόμενα στο δίκτυο. Πρόκειται για κυκλώματα που δρούν έχοντας πληροφόρηση για τον εξοπλισμό στο δίκτυο, ακόμα και σε συνεργασία με επίορκους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, προχωρούν στην πώληση του υλικού σε μικρότερες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανακύκλωσης, χωρίς φυσικά κανένα νόμιμο παραστατικό. Το υλικό διοχετεύεται στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων. Όπως επαναλαμβάνω, και αυτοί οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των προβλημαίων, μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Mm-hmm. Αυτοί οι κλεπτοί αποδόχοι, λοιπόν, θα μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν και να εξηγήσουν πού βρίσκουν αυτές τις μεγάλες ποσότητες χαλκού. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Θέλεις πρέπει να υπάρχει. Ας δούμε όμως και την ποινική μεταχείριση αυτών οι οποίοι κλέβουν το σιδηροδρομικό υλικό. Είναι όλοι έξω πάλι. Άρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το 2017 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία προχωρούσε σε συστηματικές κλοπές υλικού, δωροδοκίες εργαζομένων του ΟΣΕ και στημένους διαγωνισμούς για ανακυκλώσιμα μέταλλα, αποσπώντας υλικά με αξία βαφτισμένα ως απορρίμματα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2017, όπου αφαιρέθηκαν τουλάχιστον 5 φορτία με ποσότητα σιδηροδρομικού υλικού 290 τόνων από το σιδηροδρομικό σταθμό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, παρουσία πάλι υπαλλήλων του ΟΣΕ, αφαιρέθηκαν τροχή και άξονες αμαξοστοιχειών περίπου 220 τόνων από την περιοχή Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης. Από στοιχεία που κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή, προκύπτει ότι σε διάστημα 4 ετών είχαν κλαπεί πάνω από 120 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς να υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017 και οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος 30 ατόμων για κλοπή, απάτη, δωροληψία υπαλλήλου και άλλες κατηγορίες. Με τόσα χρήματα που έχουν πέσει στο σιδηρόδρομο, θα έπρεπε η γραμμή να είναι κλειστή από αριστερά και από δεξιά. Δηλαδή να υπάρχουν μπετά, να μην μπορώ εγώ να πλησιάσω με το αυτοκίνητό μου, με το φορτηγάκι μου από το χωματόδρομο, τον επαρχιακό, που πάω στο χωράφι μου και δίπλα είναι η γραμμή, να πάω να κόψω, να πετάξω το φορτηγάκι και να σηκώ να φύγω. Ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων είναι η προστασία του δικτύου από τις λαϊλασίες με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου.